Σοφία, όρθιο. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννηνα Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος προς τους ελιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά και ακολουθούσιμη, καγώζω είναι αιώνιο δίδομη αυτής, και ομοί απόλλονται εις τον αιώνα, και ο χαρπάσι της αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως δεδοκέμι, μίζων πάντων εστί, και ουδείς δυνατέ αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ ένες μεν, εβάστασαν ον πάλι λίθους Ιουδαίοι, είναι αληθάσους είναι αυτόν, και απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Πολλά καλά έργα έδειξα ημίν εκ του πατρός μου, δια ποιον αυτών έργων λιθάζεται με, απεκρίθη σαν αυτό οι Ιουδαίοι, λέγοντες, περί καλού έργου ου λιθάζομεν σε, αλλά περί βλασφημίας, και ότι εσύ άνθρωπος ζών, ποιείς σε αυτόν Θεόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ου και έστηγε γραμμένον εν το νόμα ημών, εγώ είπα, Θεοί εστέ, ή εκείνους είπε Θεούς, προς ούς ο λόγος του Θεού εγένετο, και ου δύνατε λυθήνε η γραφή. Όν ο Πατήρ υγείασε και απέστειλεν εις τον κόσμο, ημείς λέγεται ότι βλασφημείς, ότι είπων Υιός του Θεού ημί. Ή ου ποιώ τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε εμί. Ή δε ποιώ, κάνε μη πιστεύετε, εις έρχης πιστεύσατε. Ή να αγνώτε και πιστεύσετε, ότι εν εμί ο πατήρ, καγώ εν αυτό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ο Κύριος έλεγε ξεκάθαρα ότι έχει τον Θεό Πατέρα, και όμως βλέπουμε πως οι άπιστοι και εμπαθείς γραμματείς και φαρισαίοι δεν ήθελαν να πιστέψουν. Και πού οφείλεται αυτό? Βεβαίως στην μεγάλη τους αμαρτία, στην υπερηφάνεια, τον εγωισμό, την καινοδοξία, την ίηση και προπάντων στη ζήλια και το φθόνο, που είναι τα πρωτότοκα, θα λέγαμε, παιδιά, τα παιδιά της καινοδοξίας και προπάντων της υπερηφανίας. Ο άνθρωπος, εάν δεν βρει τον Θεό, εάν δεν ταπεινωθεί, εάν αληθινά δεν αγωνιστεί, δεν μπορεί να βρει τη χαρά και την ειρήνη. Γιατί η χαρά και η ειρήνη και η κάθε ευτυχία είναι από τον Θεό και εις τον Θεό. Όποιος ενώνεται με τον Θεό, αυτός αποβάλλει την αμαρτία και τα πάθη, και αυτός βρίσκει την πηγή της χαράς, που είναι, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Θεός. Εκείνος που βρίσκεται κάτω από την αμαρτία, λέει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, δεν μπορεί να υπερνικήσει μόνος του το σαρκικό φρόνημα, διότι έχει την πρόκληση ακατάπαυστη και ενυπάρχουσα μέσα στα μέλη του. Χρειάζεται ο άνθρωπος να ζητήσει τη Θεία Βοήθεια, αλλά και τη βοήθεια ανθρώπων Αγίων, οι οποίοι με την προσευχή τους, αλλά και με το παράδειγμά τους και με τη σωτηριώδη διδασκαλία τους, θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τα πάθη του, να ξεπεράσει τη δουλεία της αμαρτίας. «Ον υπ' αμαρτίαν, ου δυνατε μόνος περιγενέστε του σαρκικού φρονήματος, διότι των ερεθισμών άπαστον και εγκείμενον έχει της μέλεση», λέγει ο Αββάς Μάρκος.
συνεχώς ερεθίζεται από τη σάρκα και το σαρκικό φρόνημα ο άνθρωπος που είναι δουλωμένος σε αυτό και χρειάζεται την έξωθεν βοήθεια από τον Θεό αλλά και τους ανθρώπους του Θεού. Είναι αναγκαίο όμως να κάνει υπακοή και προσευχή. Επειδή είμαστε εμπαθείς, λέει στη συνέχεια ο Βάσης Μάρκος στο ίδιο το έργο περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστη, στο οποίο υπάρχει και το προηγούμενο απόθεμα και βρίσκεται στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Επειδή είμαστε εμπαθείς, λέγει, πρέπει να προσευχόμεθα και να υποτασσόμεθα. Είναι αυτές οι δύο προϋποθέσεις για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει τα πάθη του και το σαρκικό φρόνημα. Προσευχή και υπακοή. Εξήτηση δηλαδή της Θείας Βοηθείας και αφετέρου υπακοή στους ανθρώπους του Θεού, στους Αγίους, στους Θεοφόρους Πατέρες. Χωρίς υπακοή, χωρίς διακοπή του θελήματος, δεν ταπεινώνεται ο άνθρωπος και δεν εξαλείφεται το σαρκικό φρόνημα, που είναι φρόνημα υπερηφάνειας και φιλιδονίας και φιλαργυρίας και φιλοδοξίας. Εμπαθείς όντας, προσεύχεστε δι και υποτάσσεστε, διότι μαζί με την βοήθεια του γέροντος, μόλις είναι δυνατόν να πολεμήσουμε εναντίον των προλήψεων, των εθιμήσεων δηλαδή των προγενεστέρων κακών. Μόλις γαρεστεί με τα βοηθείας, πολεμήσε τις προλήψεις. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να πολεμήσει και να νικήσει. Μόλις και με τα βίας, με την βοήθεια του πνευματικού του πατρός, του γέροντός του, μπορεί να εξαλείψει τις ενθυμίσεις, τις προλήψεις, τις ενθυμίσεις των προηγουμένων κακών και να ελευθερωθεί από την δουλεία στα πάθη. Εκείνος που πυγμαχεί εναντίον του θελήματός του με υπακοή και προσευχή, λέει πάλι στη συνέχεια ο Βαβάς Μάρκος, είναι μεθοδικός αθλητής, επειδή διεξέρχεται την πάλη του νου ολοφάνερα μέσω της αποχής από τα αισθητά. Ο μεταϋποταγής και προσευχής πικτεύων το θελήματι, σαν να είναι ένας εχθρός, ένας αντίπαλος. Το θέλημα έτσι αντιμετωπίζεται από τον πνευματικό άνθρωπο και πολεμά και χτυπά και γροθοκοπεί αυτόν τον εχθρό μέσω της υπακοής και της προσευχής. Αυτός είναι αθλητής ευμέθοδος, έχει σωστή μεθοδολογία, σωστή μέθοδο, σωστό τρόπο για να νικήσει τον αντίπολο. Ο αντίπολος είναι το θέλημα, το οποίο είναι έκονο της περηφανίας. Αν θέλεις να νικήσεις λοιπόν τον αντίπολο, πρέπει μεθοδικά, με υπακοή και προσευχή, να παλέψεις. Και τότε καταφέρνεις την νοητή πάλη και επιτυχάνεις αυτήν. Την νοητή πάλη δια της των αισθητών αποχής, προφανώς επιδεικνύμενος. Και θα αποδείξεις ότι είσαι πράγματι μεθοδικός αθλητής όταν θα απέχεις από τα αισθητά και θα δώσεις το κύριο βάρος στην πάλη του νοός, στην ουρά προσευχή, στην ουρά άφηση, και έτσι θα αποδείξεις και στον Θεό ότι όντως θέλεις να απελευθερωθείς από τα πάθη και το σαρκικό φρόνημα, τα οποία πάθη συνδέονται με την ύλη, με τα πράγματα, με τα αισθητά, με αυτά που ερεθίζουν τις αισθήσεις. Όσο κανείς κλείνει σε εξωτερικές αισθήσεις, τόσο μπορεί ανετότερα να πολεμάει νοηρά τον εχθρό, τα πνεύματα της πονηρίας και τα πάθη τα οποία αυτά τα πνεύματα εμβάλλουν εις τον άνθρωπο, ή μάλλον τα πάθη τα οποία παρακινούν αυτά τα πονηρά πνεύματα τον άνθρωπο. Εκείνος που δεν ανταλλάσσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, λέει στη συνέχεια, δεν υποτάσσει δηλαδή το δικό του θέλημα και τη δική του ελευθερία και το δικό του αυτεξούσιο στο θέλημα του Θεού, αυτός ανατρέπεται μέσω των έργων του και γίνεται υποχείριος των αντιπάλων, των δαιμόνων. Μπερδεύεται και ανατρέπεται
από τα ίδια του τα έργα, ο άνθρωπος, από τις ίδιες επιθυμίες, από τα ίδια τα θελήματα, όταν δεν υποτάξει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού. Ομοί συναλλάσσον το Θεό, το εαυτού θέλημα, υποσκελίζεται εν της ιδίης επί τη δεύμαση και υποχείριος των αντιπάλων γίνεται. Εχμαλωτίζεται από τους δαίμονες ο άνθρωπος όταν ακολουθεί τα θελήματά του και τις επιθυμίες του, τον εγωισμό του και τη φιλαυτία του. Όταν δεις, λέει στη συνέχεια, δύο κακούς ανθρώπους να έχουν μεταξύ τους αγάπη, γνώριζε ότι ο καθένας από τους δύο ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του άλλου. Όταν είδεις δύο κακούς έχοντας προς αλλήλους αγάπη, γίνος και ότι έτερος το εταίρο συνεργεί προς το θέλημα. Γιατί ποιος είναι κακός? Αυτός ο οποίος κάνει το δικό του θέλημα, ο εγωιστής, ο υπερήφανος, ο κενόδοξος. Αυτός με ποιον συμφιλιώνεται? Με εκείνον ο οποίος τον βοηθά στο να κάνει το θέλημά του, συνεργεί στο θέλημά του. Τότε συμφιλιώνεται μαζί του, αποκτά μια αγάπη η οποία όμως είναι όχι ανιδιοτελής, είναι ιδιοτελής. Είναι μια αγάπη εμπαθής, είναι αγάπη εγωιστική. Επειδή ο άλλος εξυπηρετεί τα θελήματά του, γι' αυτό και τον αγαπά. Όταν δεις λοιπόν δύο κακούς να έχουν μεταξύ τους αγάπη, να ξέρεις ότι ο ένας συνεργεί στο θέλημα του άλλου. Ο υψηλόφρον και ο κενόδοξος ευχαρίστως μεταξύ τους συνδέονται. Γιατί ο μεν υψηλόφρον, όταν ο κενόδοξος τον προσκυνά δουλικός, εκείνος τον επαινεί. Ο δε κενόδοξος, όταν ο υψηλόφρον συνεχώς τον επαινεί, εκείνος τον μεγαλοποιεί. Ο ένας τρέφει δηλαδή το πάθος του άλλου. Υψηλόφρον και κενόδοξος, ιδέως με ευχαρίστηση, δηλαδή αλλήλης συναλλάσσουσιν, συνδέονται και έρχονται σε μία συμφιλίωση και σε μία αγάπη και συναλλαγή με ευχαρίστηση, ο υψηλόφρον και ο κενόδοξος. Αλλήλη συναλλάσσουση. Ο μεν γαρ δουλικός υποπίπτοντα επαινεί τον κενόδοξον. Ο μεν υψηλόφρον επαινεί τον κενόδοξον, όταν εκείνος, ο κενόδοξος, η δουλικά τον προσκυνά. Ο δε συνεχώς επαινούντα μεγαλύνει τον υψηλόφρονα. Και όταν ο υψηλόφρον, ως θα λέγαμε εξουσίαν έχουν, με επιρμένη την οφρή επαινεί τον κενόδοξο, τότε εκείνος τον μεγαλοποιεί. Δηλαδή ο ένας γίνεται τροφεύς της ασθένειας του άλλου. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση των ανθρώπων που είναι μακριά από τον Θεό, που δεν θέλουν να υπακούουν, δεν θέλουν να κόβουν το θέλημά τους και δεν θέλουν να προσεύχονται, να αγωνίζονται νόμιμα, όπως μας διδάσκει ο Κύριος. Ας μείνουμε λίγο στο θέμα της υπακοής. Τι είναι η υπακοή? Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η υπακοή σημαίνει θάψιμο της δικής μας θέλησης. Πρέπει να νεκρώνει ο άνθρωπος τη θέλησή του, τη θάβει, και ανάσταση της ταπείνωσης, και ανίσταται η ταπείνωσης. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που δεν θέλει τίποτε, αλλά αφήνεται στο θέλημα του Θεού, κάνοντας υπακοή στον πνευματικό του οδηγό, στον πνευματικό του πατέρα. Κάνει υπακοή χωρίς να ρωτάει γιατί. Υπακοή σημαίνει το να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα τα καλά μέχρι το τέλος της ζωής του. Γιατί ο διάβολος θα σου υποψιθυρίσει ότι αυτό είναι καλό, γιατί να μην το κάνεις. Το καλό δεν είναι καλό εάν δεν γίνεται με υπακοή. Υπακοή λοιπόν σημαίνει να μην έχεις καμιά εμπιστοσύνη και σε αυτά που σου λέει ο λογισμός ότι είναι καλά. Και όχι μόνο τώρα, αλλά μέχρι το τέλος της ζωής σου. Σημαίνει την αποξένωση από την υποκρισία και από κάθε προσωπική επιθυμία. Ο επιρμένος, ο υπερήφανος, ο κενόδοξος είναι ψεύτης, είναι υποκριτής.
άλλο είναι και άλλο φαίνεται ότι είναι. Και πολλές φορές προσπαθεί να ξεγελάσει και τον πνευματικό του οδηγό. Ενώ ο αληθινά ταπεινός και υπάκουος είναι ξένος προς την υποκρισία, αλλά και προς κάθε προσωπική επιθυμία. Χωρίς την υπακοή, κανείς από τους εμπαθείς δεν θα κατορθώσει να δει τον Κύριο. Όσο και αν αγωνίζεσαι, δεν θα μπορέσει να πετύχεις το στόχο που είναι η Βασιλεία του Θεού. Γιατί η υπακοή είναι ο δρόμος, είναι η μίμηση του Χριστού. Και ο Κύριος μας είπε ότι δεν ήρθα στη γη για να κάνω το θέλημα το αιμόν, αλλά το θέλημα του πέψαντος με Πατρός. Μίμηση λοιπόν Χριστού σημαίνει υπακοή. Από την υπακοή, λέει ο Άγιος Ιωάννης, της Κλίμακος γεννάται η ταπείνωση, που οδηγεί στην μακάρια απάθεια. Και από την ταπείνωση γεννάται η διάκριση. Αν ο άνθρωπος είναι πραγματικά λογικός και σόφρον και συνετός, θα πρέπει να θέλει να υποτάξει τα πάθη του, να φτάσει στην απάθεια. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την υπακοή. Με την υπακοή φτάνεις στην απάθεια. Ξεπερνάς το σαρκικό φρόνημα, ξεπερνάς την επιρμένη οφρή που υπάρχει μέσα στον κάθε άνθρωπο, ξεπερνάς την έπαρση και την ήρηση. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση, από την ταπείνωση η απάθεια, από την απάθεια η διάκριση. Από τη διάκριση γεννάται η διόραση και από αυτήν η προόραση. Αυτά τα θαυμαστά χαρίσματα που βλέπουμε στους Αγίους μας. Η υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης. Δεν ρωτάς γιατί, σου λέει ο γέροντάς σου, ο πνευματικός σου, αυτό το συγκεκριμένο. Το κάνεις χωρίς να εξετάζεις. Σημαίνει θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνία για το τι θα απολογηθεί στον Θεό, να μην φοβάσει τον θάνατο. Όλα αυτά είναι συνέπειες και εκδηλώσεις και φανερώσεις και αποδείξεις ότι είσαι αληθινά υπάκουος. Έκανες υπακοή, έλεγε και Όσιος Άθιμος της Γίου, όλες οι αρετές θα τις κατορθώσεις. Δεν έκανες υπακοή, δεν ταπεινώθηκες. Θα γεμίσεις τον κόσμο κρίσεις και κατακρίσεις. Τα μάτια σου θα πονούν από τα δάκρυα, αλλά ανώφελα θα είναι. Το ψέμα, η οργή, το μίσος, η κακία, όλα θα σε κυριέψουν. Μπορεί ο άνθρωπος να θέλει φαινομενικά να αποκτήσει αρετή και να κλαίει και να οδύρεται, αλλά εάν δεν κάνει υπακοή, αν δεν κόψει το θέλημά του, όλα τα άλλα είναι μάταια. Θα γεμίσει με κατάκριση, θα γεμίσει με λογισμούς, θα γεμίσει με λύπη και κατάθλιψη. Με αυτόν που αντιλέγει το πνευματικό του Πατέρα, λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο λόγος, με αυτόν λέει χαίρονται οι δαίμονες, γιατί η αντιλογία είναι ακριβώς απόδειξη έπαρσης, υπερηφάνειας και καθόλου υπακοής. Εκείνον που ταπεινώνεται μέχρι θανάτου, τον θαυμάζουν οι άγγελοι, γιατί αυτός εργάζεται θεϊκό έργο, καθώς εξομοιώνεται με τον Υιό του Θεού, που έκανε υπακοή στον Πατέρα του μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού. Όσοι έκοψαν το θέλημά τους και κάνουν υπακοή στο θέλημα του άλλου, θα μας πει και ο Αβάς Ποιμήν, λογίζονται ως ομολογητές, αν τη φυλάξουν έως το τέλος. Όταν κάτι προστάζει ο Θεός, μας λέει και ο Ιερός Όστομος και διαβάζουμε στην Πατερική Συλλογή Φως τα Φώτα, όταν κάτι προστάζει ο Θεός, είμαστε υποχρεωμένοι να Τον υπακούμε, χωρίς να περιεργαζόμαστε αυτό που προστάζει. Να Τον υπακούς με όλη την προθυμία σου. Και ο Θεοφόρος Πνευματικός σου Πατέρας, τον οποίο έχεις επιλέξει, και αυτός όταν σου μιλεί ως εξτόματος Θεού και οφείλεις ανεξέταστα να κάνεις αυτό που σου λέγει. Το κάλος της ψυχής προέρχεται από την υπακοή στο Θεό. Θέλεις να αποκτήσεις αληθινή ομορφιά, αληθινό κάλος ψυχής, θα πρέπει να κόψεις τα πάθη σου, τα οποία κατεργάζονται την αμορφία και
μολύνουν και την ψυχή και το σώμα. Και αυτό δεν θα γίνει παρά δια της υπακοής. Η υπακοή, λέει και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, έχει αναγνωριστεί σαν το πρώτο καλό ανάμεσα σε όλες τις βασικές αρετές. Γιατί διώχνει την ίηση, τη μεγάλη ιδέα που έχει κανείς για τον εαυτό του και γεννάει μέσα μας την ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό και σε εκείνους που τη δέχονται με ευχαρίστηση, την υπακοή δηλαδή, την αποδέχονται, την εγκολπώνονται και την ασκούν, σε αυτούς γίνεται θύρα που οδηγεί στην αγάπη του Θεού. Την υπακοή αθέτησε ο Αδάμ και κατρακύλησε στον Άδη. Την υπακοή αγάπησε ο Κύριος και οικονομώντας τη δική μας σωτηρία έγινε άνθρωπος και υπάκουσε στον Πατέρα του μέχρι θανάτου. Και αυτό ενώ δεν ήταν καθόλου κατώτερος από τη μεγαλοσύνη εκείνου. Υπάκουσε μέχρι θανάτου για να καταργήσει το έγκλημα της ανθρώπινης παρακοής με τη δική του υπακοή και να επαναφέρει στη μακαρία και αιώνια ζωή εκείνους που θα ζήσουν με υπακοή. Πρώτα λοιπόν για αυτή την αρετή πρέπει να φροντίζουν όσοι θέλουν να πολεμήσουν τη διαβολική ίηση. Και αυτή η αρετή με τον καιρό θα μας δείξει αλάθητα όλους τους δρόμους των αρετών. Μέσω της υπακοής θα βρεις τους δρόμους για να απαλλαγείς από όλα τα πάθη και να καλλιεργήσεις όλες τις αρετές. Την υπακοή αγάπησε ο Κύριος και σύμφωνα με το θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας μας, λέει πάλι ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, υπάκουσε στον Πατέρα Του μέχρι το σημείο να σταυρωθεί και να πεθάνει. Και αυτό χωρίς να είναι καθόλου κατώτερος από την μεγαλοσύνη του Πατρός. Όπως το αποτέλεσμα της παρακοής είναι η αμαρτία, λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, έτσι επίτευγμα της υπακοής είναι η αρετή. Και όπως στην παρακοή ακολουθεί παράβαση των εντολών και χωρισμός από τον Θεό που έδωσε τις εντολές, έτσι και στην υπακοή ακολουθεί η τήρηση των εντολών και η ένωση με τον Θεό. Εκείνος λοιπόν που τήρησε την εντολή με την υπακοή του και την αρετή κατόρθωσε και δεν χώρισε τον εαυτό του από την ένωση με τον Θεό μέσω της αγάπης. Το δε Θεού ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.